Καλησπέρα. Γνωρίζαμε την ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού με βάση το ότι δεν ξέραμε ακριβώς τι θα περιμένουμε από τον αντίπαλο, τι θα παρουσιάσει στο παρκέ. Μες στην εβδομάδα είχαμε κάποιες πληροφορίες για κάποιους τραυματισμούς, οι οποίοι τελικά επιβεβαιώθηκαν. Οπότε όλη την εβδομάδα η προετοιμασία βάδισε στο, θα έλεγα, στο άγνωστο. Παρ' όλα αυτά, στο πρώτο ημίχρονο δεν παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Ζητήσαμε να είμαστε πιεστικοί λόγω του μικρού rotation που έχει ο αντίπαλος, αλλά αντιθέτως φανήκαμε εμείς πιο νοθροί, σαν να εμείς προσπαθήσαμε να κερδίσουμε ενέργεια. Αλλά παρόλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα μας άλλαξε στο αμυντικό κομμάτι, το δείχνει και το σκορ. Μιλήσαμε στο ημίχρονο, είπαμε ότι η άμυνα θα μας δώσει τη νίκη και όχι η επίθεση. Νομίζω ότι η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου είναι μια εικόνα την οποία πρέπει να την παρουσιάζουμε σαν ομάδα 40 λεπτά και όχι κάποιες στιγμές του παιχνιδιού, γιατί αυτή θα μας οδηγήσει στα επόμενα παιχνίδια και σε άλλα θετικά αποτελέσματα. Αυτό, συγχαρητήρια στους παίκτες για την εμφάνιση. Τη χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, γιατί ήταν μετά από πάρα πολύ καιρό που έχουμε συνεχή ανεπιτυχή αποτελέσματα. Αυτό είχαμε συζητήσει από την αρχή. Δηλαδή, προξενή εντύπωση η εικόνα μας στο αμυντικό κομμάτι, η προσέγγιση. Αυτό ζητήσαμε από το πρώτο δευτερόλεπτο, δηλαδή να είμαστε πιεστικοί, να πιέσουμε όλες τις εισαγωγικές πάσες, να μην μπορεί ο αντίπαλος να βρει ελεύθερα το χώρο στην επίθεση να παίξει το παιχνίδι. Αυτό δεν μπορώ να βρω τακτική εξήγηση. Δηλαδή δεν ήταν ότι ήμασταν πιεστικοί και δεν μπήκαμε. Προσπαθήσαμε, κάναμε και πολλές αλλαγές στο πρώτο ημίχρονο. Δοκιμάσαμε διάφορα σχήματα μέχρι να βρούμε αυτό το κατάλληλο, το οποίο θα κάνει αυτές τις βουτιές που λέμε, θα παίξει με αυτή τη μαχητικότητα. Το βρήκαμε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Νομίζω και στο τρίτο δεκάλεπτο, αν και πάγωσε λίγο ο αριθμός του παιχνιδιού, ήμασταν σε αυτή τη φιλοσοφία. Αλλά στο τέταρτο δεκάλεπτο φάνηκε ξεκάθαρα η εικόνα αυτή θέλουμε από το πρώτο δευτερόλεπτο. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ξεκάθαρα γιατί έγινε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Η προετοιμασία του αγώνα, η προετοιμασία της ομάδας δεν έγινε από το πρώτο δευτερόλεπτο. Αυτό είναι ευχής έργο, αυτό προσπαθώ από τότε που ανέλαβα την ομάδα να περάσω, ότι έχει 80 κατοχές ένα παιχνίδι στην επίθεση και 80 στην άμυνα, πρέπει και στις 80 κατοχές να παλεύουμε σαν να είναι η τελευταία. Πάνω σε αυτό θα χτίσουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, έτσι ώστε αυτό να είναι ο οδηγός μας για τα επόμενα 4 παιχνίδια του τρίτου γύρου. Και ασφαλώς μετά από τόσο καιρό που έχουμε να κερδίσουμε, με αυτή την εικόνα την οποία θα τη δείξουμε και στο βίντεο ασφαλώς, το πώς παλέψαμε σε κάθε φάση, κάθε κατοχή, πρέπει να δείξουμε στους παίκτες ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να μπορέσουμε να πετύχουμε και άλλες νίκες και να φτάσουμε στον στόχο που είναι η είσοδός μας στα play-off. Το μόνο που μπορώ να δώσω εγώ σαν εξήγηση είναι το ψυχολογικό κομμάτι. Δηλαδή φάνηκε. Δηλαδή, σκοράραμε 13 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, που βλέπω εδώ, και 30 στο τέταρτο. Δηλαδή, οι πόντοι που βάλαμε στο τέταρτο, πέρα από κάποιες ηρωγίες, ήταν κάποια σουτ που βάλαμε, που στο τρίτο δεκάλεπτο γίναν κάποιες επιθέσεις. Ναι, μεν υπήρχαν κάποιες βιαστικές, αλλά γίνανε και κάποιες επιθέσεις καλές, οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει έλλειψη αυτοπεποίθησης. Εγώ, δηλαδή, το μόνο που μπορώ να δώσω σαν εξήγηση είναι αυτό, ότι παίζουμε. Παίζουμε πρώτα ενάντια στον εαυτό μας και μετά ενάντια στους αντιπάλους. Δηλαδή πρέπει να φύγει από το μυαλό μας αυτό. Πρέπει να κερδίσουμε πρώτα τον εαυτό μας και μετά να δούμε τον αντίπαλο. Που δεν είναι σωστό για μένα. Δηλαδή παίζουμε εμείς με τον αντίπαλο. Εμείς αυτή τη στιγμή, εγώ επειδή ζω την ομάδα καθημερινά, αυτό αντιλαμβάνομαι. Ότι όλα τα παιδιά. Δηλαδή δεν έχω κάποιον αθλητή ο οποίος μου έχει δείξει αδιαφορία ή ότι δεν θέλει να κάνει προπόνηση τέτοια. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στον αθλητισμό ένας αθλητής να μην σκέφτεται να νικήσει τον εαυτό του, να νικήσει τον αντίπαλο. Δηλαδή, δεν παίζω εναντίον του εαυτού μου. Εγώ νομίζω αυτή είναι η πιο βασική εξήγηση αυτή τη στιγμή στα παιδιά. Και γι' αυτό λέω, ας ελπίσουμε ότι θα το έχουν ξεπεράσει αυτό, γιατί μία νίκη σίγουρα τονώνει την αυτοπεποίθηση ενός αθλητή.
Αριθμό δεν μπορέσω να πω ακριβώς, αλλά σίγουρα η ομάδα μπορεί να μην είναι δομημένη για να κάνει πρωταθλητισμό, θα έλεγα, ή να είναι στις πρώτες τέσσερις ομάδες όπως ήταν πέρσι στο πρωτάθλημα. Αλλά σίγουρα παίζει κατώτερο του αναμενωμένου με βάση την προσπάθεια που κάνουν πρώτα απ' όλα και με βάση τα χαρακτηριστικά που έχουν οι παίκτες. Θα μπορούσα να δώσω μία δικαιολογία, αν και δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες, είναι ότι σίγουρα το ότι έγιναν πάρα πολλές αλλαγές μέσα στη χρονιά έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα στη χημεία μεταξύ των παικτών, στο πώς μπορούν να λειτουργήσουν μέσα σε ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Αλλά σίγουρα, δεν μπορώ να πω 100%, αλλά σίγουρα υπάρχουν δυνατότητες παραπάνω για να δείξουμε σαν εικόνα, σαν ομάδα, από αυτό που παρουσιάζαμε μέχρι σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την νίκη του. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Για μας είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και συνεχίζεται να είναι, γιατί δεν έχουμε δυνατότητα ούτε να διεκδικήσουμε κάποιες νίκες σύμφωνα με τον αριθμό παιχτών που έχουμε σε κάθε αγώνα και σε κάθε προπόνηση. Δυστυχώς, κάποια πράγματα μας έχουν γυρίσει στην πλάτη εντελώς και δεν μας αφήνουν τη δυνατότητα να δείξουμε τι πραγματική δουλειά γίνεται στο γήπεδο κάθε μέρα. Ήρθαμε σήμερα εδώ να παλέψουμε με πάρα πολλές απουσίες, χωρίς τον Κόλεμαν, χωρίς τον Μπέρκινς και τον Μπίπς. Έχει σπάσει το πόδι του και ο Μπλέιλοκ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό για μια ομάδα όπως είναι του μεγέθους μας είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε στο παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Ήμασταν στο παιχνίδι μέχρι την αποβολή του coach και από εκεί και πέρα νομίζω ήταν καθαριστικό αυτό το σημείο ώστε να γυρίσει η πλάστικα που πέρα του ΠΑΟ και να πάρει το παιχνίδι. Παίζει στην έδρα του, έχει τον κόσμο του. Αυτά.